Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, στο One Channel, όπως κάθε απόγευμα, για να παρακολουθήσουμε μαζί την επικαιρότητα και να δούμε τι περίπου συνέβη χθες το βράδυ, όπου αρκετοί τηλεθεατές παρακολούθησαν το debate των υποψηφίων αρχηγών του ΠΑΣΟΚ, το οποίο διεξήχθη στην ΕΡΤ, και από το οποίο debate προσπαθούν όλοι να εξάγουν συμπεράσματα. Με βασικότερο, έτσι, πιο καφενιακό από όλα, αυτό δηλαδή το κάνουν όλοι, ποιος κέρδισε και ποιος έχασε. Είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ της νίκης και της ήττας, διότι και το εκλογικό σώμα είναι αρκετά διαφορετικό μεταξύ του, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Σήμερα λοιπόν θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο από την εκπομπή σε αυτές τις εξελίξεις, διότι μπορεί να αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ η συγκεκριμένη διαδικασία. Πλην όμως είναι μια διαδικασία που αφορά στην πραγματικότητα και την αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ είναι το δεύτερο κόμμα. Αν δηλαδή γίνουν εκλογές άμεσα, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα έχει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό είναι αρκετά κρίσιμο για τη χώρα. Είναι αρκετά κρίσιμο διότι σκεφτείτε κάτι το οποίο ακούσατε όλοι σας σήμερα το πρωί. Έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η συζήτηση μεταξύ των υποψηφίων διεξήχθη σε κόσμιο επίπεδο. Κόσμιο ήταν με διάφορα μαχαιρώματα. Αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι το φυσιολογικό και να μην μας κάνει εντύπωση. Το γεγονός ότι μας κάνει εντύπωση σημαίνει προφανώς ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει στον πολιτικό διάλογο στη χώρα εδώ και χρόνια με ευθύνη κατά βάση των άκρων, ακροδεξιάς και ακροαριστεράς, οι οποίες και οι δύο έγιναν δημοφιλείς για αρκετά μεγάλο διάστημα. Μετά βέβαια κανείς δεν θέλει να τους ξέρει όταν φεύγουν από την περιοχή δημοφιλίας. Πλην όμως, αυτοί οι άνθρωποι μεταλαμπάδευσαν σε γενιές ολόκληρες αυτή την κουλτούρα, cancel culture το λένε στο εξωτερικό, εμείς θα το πούμε ιστερίας, θα το πούμε μια κουλτούρα ύβρεων, μια κουλτούρα τοξικότητας. Μιλάμε στην πραγματικότητα για ανθρώπους οι οποίοι διεξάγουν τον πολιτικό διάλογο με όρους αλάνας. Και αυτό έχει κάνει τεράστιο κακό στην πολιτική στη χώρα μας. Γι' αυτό το λόγο χθες ο διάλογος μεταξύ των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ τους έκανε εντύπωση. Και όλα αυτά θα τα εξετάσουμε σήμερα εδώ, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το debate, την τηλεμαχία. Όπως όλα τα πράγματα, είναι ελληνικό και αυτό. Είδα βεβαίως διάφορους ανθρώπους να προσπαθούν να μας πείσουν ότι προέρχεται από την ελληνική λέξη δίβατον, το debate. Εντάξει, ας πιστεύω ο καθένας ό,τι θέλει. Σημασία έχει να μάθουμε ή να καταλάβουμε αν πράγματι αυτή η πολύ σημαντική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ και για τη δημοκρατία εν γέννη είχε κάποιο αποτέλεσμα. Αν έχουμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλο σε σύνδεση με Skype, θέλω να ξεκινήσω με τον Ανδρέα, έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται έτσι κι αλλιώς στην καρδιά των εξελίξεων και των γεγονότων, διότι μεταξύ άλλων είναι και ο εκδότης της μοναδικής πια παραδοσιακής εφημερίδας που απευθύνεται στο ΠΑΣΟΚ, στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για την εφημερίδα Το Καρφί, φυσικά. Γεια σου, Ανδρέα Παπαδόπουλο, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούω εκεί, όχι μογιές, δεν θα έλεγα τέτοιο πράγμα. Ακούω μάλλον πανηγυρισμούς για την αναφορά στο Καρφί. Πες μου καταρχήν, Ανδρέα, τελικά όλο αυτό που συνέβη χθες, ανεξαρτήτως από το αν κέρδισε ή αν έχασε κάποιος, γιατί αυτό συζητάνε όλοι, δείχνει ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει κάτι καινούριο να μας πει? Ποιο είναι το καινούριο πράγμα που μάθαμε από οποιονδήποτε υποψήφιο χθες? Δύσκολη ερώτηση. Ποιο είναι το καινούριο? Εντάξει, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορείς να μάθεις καινούργια πράγματα, με την έννοια ότι και οι έξι είναι, με εξαίρεση από τον κύριο Δούκα που είναι πιο φρέσκος, είναι έμπειροι πολιτικοί, ξεκινώντας από την πιο παλιά, την κυρία Διαμαντοπούλου, μέχρι την νεότερη, την κυρία Γιανακοπούλου ή τον κύριο Αντουλάκη, είναι πολλά χρόνια στο πολιτικό καμίνι, το ίδιο και ο κύριος Γιατουλάνους, το ίδιο και ο κύριος Κατρίνης, είναι βουλευτής από το 2007. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι, ξέρεις, το νεωτερικό ή που θα με ξαφνιάσει. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στα μάτι, και γι' αυτό γίνεται τόσο πολύ συζήτηση, είναι η σύγκριση. Και η μεταξύ του σύγκριση εννοείς? Όχι, όχι. Η σύγκριση σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στον όμορο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο κόμματα είναι σε μια παράλληλη διαδικασία, εννοώ την εκλογή ηγεσίας. Και αν δει κανείς τι συμβαίνει από τη μία στο ΠΑΣΟΚ, από την άλλη τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι το πιο μεγάλο όπλο για την Χαριλάου Τρικούπη.
Αν δει κανείς βεβαίως και την τηλεθέαση που είναι αρκετά σημαντική, εσύ ξέρεις να διαβάζεις νούμερα, εγώ λιγότερο, κρατάω το περίπου 600.000 που λέει η Νίλσεν και η δημόσια τηλεόραση ότι έστω για λίγο είδανε την τηλεμαχία. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εχέγγυο και μια μεγάλη όθηση για όποιον όποια κάθεται το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου στην προεδρική καρέκλα της Χαριλάου Τρικούπη. Ο λόγος που σε ρώτησα για το αν μάθαμε κάτι νέο είναι το εξής. Ακριβώς επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι πολλά χρόνια στο πολιτικό σκηνικό, για να μπορέσουν να επανακάμψουν μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να δείξουν ότι αν μη τι άλλο παρακολουθούν τις εξελίξεις και την εποχή. Σου φάνηκε, και θέλω την ειλικρινή σου απάντηση, μοντέρνο ή αναπαλαιωμένο αυτό που είδες χθες? Ήταν δηλαδή φρέσκο, μπορεί να εμπνεύσει κάποιον που δεν ξέρει τι σημαίνει ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπει ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να του μιλήσουν για τη ζωή του. Του μιλήσαν για τη ζωή του ή αναλώθηκαν σε μεταξύ τους αψιμαχίες? Κοίτα να δεις. Εκ των πραγμάτων, εδώ είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή και για τους έξι, το πρώτο ζητούμενο είναι να κερδίσει μια ισοκομματική αναμέτρηση. Άρα με διαφορετικούς όρους πας σε ένα debate που είναι για ισοκομματική εκλογή, που σημαίνει ότι μπορεί να ερωτάσει από τα ισοκομματικά τι μπορεί να έγινε σε μια διαδικασία, τι έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα, πόσο λειτουργούσε καλά ή όχι το κόμμα. Και είναι διαφορετικό ένα debate πολιτικών αρχηγών, το οποίο οδηγεί στην Πρωθυπουργία. Νομίζω το ζητούμενο σε πρώτη φάση και για τους έξι και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν περισσότερες πιθανότητες είναι να τις αυξήσουν, να αυξήσουν τις πιθανότητες για την διεκδίκηση της Προεδρίας. Ή να τις μειώσουν αν δεν πάνε καλά. Ναι, εντάξει, σωστό. Να φτιάξουν ένα κεφάλαιο, να διαπραγματευτούν όσοι δεν μπουν στο δεύτερο γύρο, να παίξουν ένα ρόλο την επόμενη μέρα, αυτά που είναι τα συνηθισμένα στο πεδίο της πολιτικής. Και επειδή εσύ είσαι πολύ έμπειρος συντάκτης, δεν χρειάστηκες βέβαια το debate για να καταλάβεις τι γίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση, βλέποντας τους έξι αρχηγούς να συνομιλούν, σίγουρα μπορείς να εξάγεις συμπεράσματα. Είδες κάποιες επιλεκτικές συμπάθειες, συγγένειες ή τέλος πάντων κάποια deals τα οποία έχουν γίνει, αλλά δεν πρέπει να τα λέμε μπροστά στην κάμερα? Είδες δηλαδή κάποιους να είναι υπέρ κάποιου άλλου στο δεύτερο γύρο? Ήταν εμφανές ότι υπήρχε μια άτυπη συμμαχία μεταξύ του κυρίου Δούκα και της κυρίας Γιαννακοπούλου. Ήταν εμφανής η στόχευση της κυρίας Γιαννακοπούλου στο πρόσωπο του νυν και εκ νέου υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, με ανεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες αιχμηρές αναφορές. Δεν σήκωσε το γάντι ο κύριος Ανδρουλάκης και αν δεν κάνω λάθος, καλά δεν χρησιμοποιούσε το όνομα, το επίθετο μάλλον ακριβολογώ, της κυρίας Γιαννακοπούλου. Μιλήσε γενικά και αόριστα ακόμα και όταν της απίφθινε το λόγο. Φάνηκε να υπάρχει μια καλή χημεία του κυρίου Ανδρουλάκη και με τον κύριο Γερουλάνο και με την κυρία Διαμαντοπούλου. Ήταν και σε πολύ καλό επίπεδο ο διάλογος που έκαναν όλες τις φορές και με μια έτσι απρότητα. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να ερμηνεύσουμε τη στάση του κυρίου Κατρίνη. Απ' τη μία άφηνε εχμές για την περίοδο Ανδρουλάκη στην Προεδρία, ακόμα και όταν ο ίδιος ήταν πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, και ταυτόχρονα φάνηκε ότι άσκησε στο τέλος, και εκεί νομίζω τα έχασε λίγο ο κύριος Δούκας, δρυμύτακτη κριτική στο Δήμαρχο της Αθήνας για την απειρία του. Και θα κλείσω ρωτώντας ακριβώς για τον Δήμαρχο της Αθήνας. Ο κύριος Δούκας υπέστη σκληρή, σφοδρότατη κριτική για το γεγονός ότι διάβαζε σχεδόν τα πάντα από κάποια σελίδα ή από το κινητό του. Θέλω να καταλάβω το εξής. Ήταν απροετοίμαστος, τον έπιασαν εξαπίνης, ήταν σχέδιο εξ αρχής να διαβάζει από μέσα για να μην κάνει λάθος? Πώς το κρίνεις? Κοίτα, δεν είναι πράγματα που χρειάζονται προετοιμασία. Δεν είναι δηλαδή ότι θα έδινε εξετάσεις. Νομίζω ότι ήταν. Έδωσε εξετάσεις, γιατί ερωτήθηκε για παράδειγμα για το εάν θα επέκτηνε στα 12 μίλια. Εκεί μπερδεύτηκε. Εκεί πήρε δεν, το. Δεν είναι σίγουρο ότι μπερδεύτηκε, γιατί ξαναρωτήθηκε. Δεν μπερδεύτηκε. Απλώς δεν είχε απάντηση σε αυτό. Γιατί φαινόταν πως δεν ήξερε. Μετά από λίγο κάποιος, κάποια συνεργάτητα του έστειλε την απάντηση και μετά από αρκετή καθυστέρηση, και αφού 2-3 φορές ο κύριος Κουβαράς του είχε επισημάνει ότι δεν μου απαντάς, έδωσε την απάντηση ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα. Νομίζω ότι εξελίχθηκε στον αδύναμο κρίκο του debate ο κύριος Δούκας, κυρίως ως το κομμάτι και εμένα που μου έκανε εντύπωση και για καθηγητή πανεπιστημίου, ότι ήταν όχι απροετοίμαστος, απαράσκευος θα έλεγα. Επειδή το ανέφερες εσύ, δεν θα άνοιγα τέτοια συζήτηση, αλλά θέλω να κλείσουμε με αυτό. Το aftermath του debate, δηλαδή αυτά που λένε οι άνθρωποι μετά την επόμενη μέρα,
Τι λέει, δηλαδή είναι και οι έξι ικανοποιημένοι, πιστεύουν και οι έξι ότι κέρδισαν, γκρινιάζει κάποιος γιατί δεν του άρεσε το φορμάτ, δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις, τι συμβαίνει ακριβώς? Εντάξει, δεν ξέρω αν για το φορμάτ αν γκρινιάζει, το φορμάτ αποδείχθηκε πετυχημένο, δηλαδή να μπορεί ο ένας να ρωτάει τον άλλον ή την άλλη. Και το ότι γίνεται συζήτηση για να μεταφερθεί το μοντέλο αυτό και σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, από μόνο του είναι σημαντικό και πρέπει να πιστωθεί στην ηγεσία της Καρλάου Τρικούπη, που επέμεινε ως το τέλος να γίνει έτσι η διαδικασία. Κοίτα, δεν θα σου έλεγα ότι υπάρχει κάποιος κερδισμένος, θα σου έλεγα ότι υπάρχουν κάποιοι χαμένοι. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος έλαμψε και ξεχώρισε και είπε να, αλλά νομίζω ότι ήταν και εμφανείς οι στοχεύσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή λέμε αρκετά για τον κύριο Δούκα, ήταν εμφανής η στόχευση του Δημάρχου της Αθήνας να απευθυνθεί σε ακροατήρια που είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ενδεχομένως να είναι μια έξυπνη τακτική, γιατί εκεί υπάρχει μπόλικο πολιτικό ψωμί, υπάρχουν ακροατήρια. Ήταν εμφανής η στόχευσή του. Έστω και αν δεν μπόρεσε πολλές φορές να τα αιτιολογήσει, δηλαδή τι σημαίνει ότι έχουμε τη λέλαπα των ιδιωτικοποίησεων. Ήταν χρήσιμο να πει ποιες εταιρείες, με ποιο τρόπο, από τη στιγμή που είναι στο χρηματιστήριο και σε όλα όσα έχουν εφηξηθεί με τα μνημόνια. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέδειξε, θα σου λέγα, μια ηγετικότητα ενδεικτική και τις θέσεις του, δηλαδή μιλούσε από μια θέση αρχής. Ο κύριος Γερουλάνος προσπάθησε με αρκετή αυρότητα να βάλει ζητήματα προγραμματικά. Η κυρία Διαμαντοπούλου να απαντήσει και να ενισχύσει το μεταρρυθμιστικό προφίλ που έχει και το αναγνωρίζουν όλοι, να απαντήσει στο αδύναμο της σημείο, δηλαδή αυτό της απουσίας. Γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι στην αρχή ήταν λίγο αμυντική, μετά πήρε περισσότερο τα πάνω της. Η κυρία Γιαννακοπούλου να δείξει ότι ήταν αυτή που έσυρε το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την εκλογική διαδικασία, γι' αυτό και είχε συνεχή στόχευση στο πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη. Αυτοαναφορικότητα μεγάλη όμως. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν κατάφερε κάτι. Δηλαδή, να λες κάτι 15 φορές, δεν ξέρω αν κατάφερε κάτι. Και ο κ. Κατρίνης. Να δείξει ότι εγώ είμαι το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80, το αυθεντικό ΠΑΣΟΚ, το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. Απευθύνεται βέβαια στη μεγάλη μάζα των ανθρώπων που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, που είναι πιο μεγάλη ηλικία. Πιο μεγάλη ηλικία. Δηλαδή εμφανίστηκε περισσότερο από όλου ω πιο συνείδηση τη παράταξη. Μια και σε έχω στην τηλεφωνική γραμμή, γνωρίζω ότι χθε πήγε στη βράβευση του Αλέξη Τσίπρα. Και έχω κάνα δύο κρίσιμα ερωτήματα για αυτή τη βράβευση. Τι βραβείο ήταν αυτό, δεν το έχω ξανακούσει. Είναι ένα βραβείο Ελλήνων και Τουρκοκυπρίων, ανθρώπων που βοηθάνε στο κομμάτι της ειρήνης. Με ανθρώπους, από την Κύπρο, είτε τα κατεχόμενα, είτε την κυπριακή, την ελληνοκυπριακή πλευρά, με στόχο την προαγωγή της ειρήνης των ανθρώπων που έχουν παίξει ένα ρόλο στο να έρχονται οι λαοί πιο κοντά, και στο πλαίσιο αυτό σταμάτησαν και οι έχουν πάρει αυτό το βραβείο. Δεν το γνωρίζω. Έχει ξαναδοθεί, κατά τη γνώμη σου? Οφείλω να σου πω, γιατί θέλω να σου μιλάω πάντα με ειλικρίνεια, ότι μέχρι να ανακοινωθεί δεν το ήξερα το βραβείο, ότι υπάρχει αυτό το βραβείο, μέχρι να ανακοινωθεί για τον κύριο Τσίπρα. Δεν το ήξερα. Και παίζουν και κάτι άλλο. Ποιοι ήταν εκεί? Κοίτα, ήταν αρκετά κορυφαία στελέχη από την διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ο κύριος Φάμελος, που είναι θέμα ημερών ανακοινώσεων. Οι περισσότεροι από τους 87, συν τον κύριο Φάμελο, την κυρία Δούρου και τον κύριο Παπά. Ήταν 87 στο ακροατήριο ή ήταν λιγότεροι? Εντάξει, ήταν σχεδόν γεμάτο το θεατράκι του Μιλτιάδη Εύερτ. Αυτό που απουσίαζε ήταν αυτό που λέμε η ηγεσία. Η παλιά μάλλον ηγεσία, γιατί δεν είναι πια ηγεσία. Δηλαδή αυτό, η ομάδα του κυρίου Κασελάκη, φυσικά από τον ίδιο που ήταν λίγο πιο κάτω, ήταν στο Ηρώδιο. Έως πολλά στελέχη που είναι τώρα βουλευτές και ανήκουν στον λεγόμενο Ειρήνα Κασελάκη, αν μπορώ να το πω κάπως, ξέρω, έτσι λίγο αυθαίρετα. Κάτσε να τελειώσουν τα του debate και θα ξαναβρεθούμε τηλεοπτικά για να συζητήσουμε τι θα γίνει και σε 2,5 μήνες στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ναι, έχει ψωμί και ο ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνώ. Έχει πολύ ψωμί. Πολύ, πολύ. Ανδρέας Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος των Παραπολιτικών και εκδότης της εφημερίδας Καρφί. Και έρχομαι κατευθείαν στο στούντιο. Ο κύριος Μάνος Συμφωνιός, τον γνωρίζετε. Έρχεται τακτικά εδώ, είναι επικοινωνιολόγος και συγγραφέας. Γεια σας, κύριε. Οπ, συγγνώμη, δεν χαιρετάμε. Α, ωραία, εντάξει. Δεν χαιρετάμε, γιατί έχουμε μπει σε περίοδο κορονοϊού. Ωραία. Οπότε καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί από μακριά. Παρ' όλα αυτά, σας χαιρετώ που ήρθατε εδώ. Ιαπωνική, βεβαίως. Γίνεται debate με παραπάνω από δύο. Τα κλασικά προεδρικά debate που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 60 στην Αμερική είναι μεταξύ
των δύο υποψήφιων προέδρων, με μία εξαίρεση όταν υπήρχε και ο Ρος Περό κάποια στιγμή που ήταν τρεις, όπου και εκεί υπήρχαν θέματα. Ο ένας δεν ήθελε, ο Κάρτερ δεν ήθελε μαζί με τον Περό, ο Ρίγκαν δεν ήθελε το να είναι μόνος του κτλ. Κτλ. Έχει ένα ενδιαφέρον story αυτό. Άρα δεν είναι ακριβώς debate αυτό. Ναι. Ένα panel. Ναι, αλλά έχει επικρατήσει η λέξη και δεν υπάρχει μια εύστοχη απόδοση στα ελληνικά. Six bait. Γιατί, εντάξει, δεν είναι απαραίτητο το δι, ότι είναι, γιατί τώρα παραπέμπουμε στο δίβατο που κάνατε ως εισαγωγή, το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Η ετυμολογία έχει σχέση με το χτυπάω. Ex-bait, ίσως. Μπορεί, εντάξει, για να βάλουμε και κάτι διαφορετικό. Να βάλουμε κάτι ελληνικό, όπως σε όλα τα πράγματα. Ναι, ισχύει. Άλλωστε γνωρίζουμε ότι στις ΗΠΑ θα μιλούσαν ελληνικά. Για μία ψήφο το χάσαμε. Εντάξει, τώρα πάμε σε, πώς το λένε, στη θεματολογία των fake news, αλλά okay, εντάξει, και τις θεωρίες συνωμοσίας. Τι θέλετε να με ρωτήσετε για τον debate, να σας τα πω όλα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με πράγματα τακτικής σε αυτή την τηλεμαχία, τέλος πάντων. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Πηγαίνει κάποιος σε ένα debate προετοιμασμένος για κάτι? Δηλαδή, ας πούμε ότι εγώ είμαι πολιτικός υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Μα είναι δυνατόν να πάει απροετοίμαστος? Μισό λεπτό. Έρχομαι σε εσάς που είστε ειδικός και με προετοιμάζετε? Κοιτάξτε, όλα τα κόμματα έχουν σχέσεις με δημοσιογράφους ή έχουν και δημοσιογραφική λογική. Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι από τους πολιτικούς φιλοξενούνται πολύ συχνά σε τηλεοπτικά πάνελ. Οπότε μετά, ίσως από το πρώτο βάπτισμα του πυρός, κάποιος θα τους έχει σφυρίξει στο αυτί, ότι κοίταξε, πρόσεξε εκείνο, πρόσεξε το άλλο. Αυτό θα ρωτάω. Ποια είναι η προετοιμασία που κάνει κάποιος πηγαίνοντας σε ένα debate? Τι πρέπει να κοιτάζει? Νομίζω ότι και από την εμπειρία μου και από όσα έχω κάνει με συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν συμμετάσχει σε debates, αυτό που οι περισσότεροι κάποια στιγμή ομολογούν είναι ότι έχουν κάνει μια πιλωτική, μια αναπαράσταση του debate με ανθρώπους που είναι ή παίζουν το ρόλο του δημοσιογράφου, κάνουν ερωτήσεις, στηρείται ο χρόνος, ξαναπάμε πάλι για να το δούμε ότι είμαστε... Με πιθανές ερωτήσεις από κάτι που μπορεί να αντλήσει, γιατί όπως ξέρετε οι θεματικές ενότητες είναι γνωστές. Άρα λίγο πολύ κάποιος μπορεί να φανταστεί. Σε κάποιες περιπτώσεις στο παρελθόν, όταν είναι γνωστοί και οι δημοσιογράφοι, μπορεί κάποιος ανάλογα με την προσωπικότητα του δημοσιογράφου να φανταστεί πού θα πάει μια ερώτηση στη συγκεκριμένη ενότητα και λίγο πολύ να τον καλύψει. Βέβαια, όπως είναι γνωστό, υπάρχει η τεχνική του λεγόμενου bridging, της γέφυρας, όπου με ρωτάς εσύ κάτι, αλλά εγώ σε αυτό το θέμα κάτι έχω προετοιμάσει και στο απαντάω. Ο τρόπος όμως με τον οποίο θα το κάνεις έχει σχέση με μια δεξιότητα, με μια εμπειρία. Και έρχομαι σε αυτό το παράδειγμα επειδή ο κύριος Δούκας, ο οποίος αναφέρθηκε στην προηγούμενη πολύ εύστοχη συζήτηση και παρατηρήσεις που έκανε σε επίπεδο πολιτικού περιεχομένου ο κύριος Παπαδόπουλος, το χρησιμοποίησε σε έναν βαθμό λίγο παραπάνω από το κανονικό. Απαντούσε έκανε, στην προηγούμενη ερώτηση. Έκανε κατάχρηση του bridging, της γέφυρας, και με έναν τρόπο λίγο άκομψο. Δηλαδή δεν απαντούσε καθόλου στην ερώτηση. Το bridging δεν σημαίνει δεν απαντάω στην ερώτηση. Απαντάω στο μεγάλο μέρος του χρόνου που μου διατίθεται σε αυτό που θέλω να πω εγώ. Απαντούσες αλλά το καλύπτω. Αλλά απαντούσε στην επόμενη ερώτηση για την προηγούμενη. Εντάξει, αυτό είναι μια τεχνική. Κάτσε να το σκεφτώ πρώτα. Δεν συνυπογράφω αυτό που υπόθηκε ότι πιθανόν είναι. Δεν το παρατήρησα. Ωραία. Και όλα αυτά έχουν κάποια σημασία τελικά για τους πολίτες? Δηλαδή, κάποιος παρακολούθησε χτες το debate, θα άλλαξε την άποψή του για το ποιον θα ψηφίσει μέσα σε λίγα λεπτά? Κοιτάξτε, έστω και αν ήταν τρεις ώρες. Δεν μιλάμε, τα debate δεν απευθύνονται σε αυτούς που έχουν διαλέξει τον εκλεκτό τους, δεν απευθύνονται στο fan club, στους groupies ή στους οπαδούς. Απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους που είτε αμφιταλαντεύονται στις περιπτώσεις πολλών υποψηφίων ανάμεσα σε δύο υποψηφίους. 2,5% ελάχιστοι λένε δημοσκοπήσεις είναι αυτό. Ωραία, εντάξει, αλλά μπορεί να είναι κρίσιμο κάποια στιγμή. Ωραία. Ή σε αυτούς που μπορεί εξαιτίας τις κυριαρχίες που μπορεί να έχουν επικοινωνιακά και πολιτικά στη διάρκεια του debate, να σηκώσουν κάποιους από τον καναπέ, κάτι που πολλοί εστίασαν σε αυτό το κομμάτι, θεωρώντας ότι κερδίζουν τις εντυπώσεις με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν τρία επίπεδα συγκρίσεων. Πρώτον, να συγκριθείς με τους υποψηφίους σου. Δεύτερον, μιλάμε για το συγκεκριμένο debate, να συγκριθείς με τον γειτονικό, τον λεγόμενο όμορο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τρίτον, είναι στο πίσω μέρος να συγκριθείς με την κυβέρνηση και κατά πόσο ο πρόεδρος μπορεί να σταθεί δίπλα στον νυν πρωθυπουργό. Ο λόγος για τον οποίο θα σας ρωτήσω ποιος κέρδισε είναι ο εξής. Με τι κριτήριο κοιτάζουμε τη νίκη? Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι ορθολογιστής και είδε χθες αυτή την τηλεμαχία, πιθανόν να αποφάσισε ότι η πιο ορθολογική παρουσία ήταν, ξέρω εγώ, του Κατρίνη. Λέω, τυχαία τώρα το λέω. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέφτονται ορθολογικά. Και μπορεί ενδεχομένως να θέλουν αυτό που ένας ορθολογιστής το θεωρεί υπερβολή.
Άρα, μήπως κάποιος, τον οποίο εμείς θα χαρακτηρίζαμε με δημοσιογραφικό τρόπο ως ανεπιτυχή, τελικά είχε μεγάλη επίπτωση στο τηλεθεάμον κοινό, διότι τελικά ήταν αυτό που ήθελε να δει. Θα το δώσω ένα σχηματικό παράδειγμα εκτός debate. Ναι. Είμαστε εμείς οι δύο. Και εγώ λέω αρλούμπες. Εσείς λέτε ορθολογικά πράγματα. Οι δικές μου αρλούμπες όμως, ψεκασμένες θεωρίες και διάφορα τέτοια, προφανώς πείθουν ένα μεγάλο κομμάτι του κοινού. Και αν υποθέσουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κοινού ψήφισε σε ένα δημοψήφισμα που δεν καταλάβαινε καθόλου τι λέει το ερώτημα και ψήφισε όχι, ενώ ήξερε ο ορθολογιστής ότι δεν πρόκειται να συμβεί το όχι, ό,τι και να γίνει, μήπως τελικά κάποιοι στοχεύουν σε αυτό το κοινό? Ναι, ξέρετε, αυτή η προσέγγιση μας πάει στην αριστοτελική ρητορική και θα μιλήσουμε για ήθος, πάθος και λόγος. Νομίζω ότι οι πετυχημένοι ρήτορες έχουν αυτά τα τρία χαρακτηριστικά σε μία ανάλογα με την επικαιρότητα και το χωροχρόνο κατάλληλη αναλογία. Ναι, αλλά δεν αναφέρονταν σε λαοπλάνους ο Αριστοτέλης, είμαι βέβαιος. Όχι, αλλά μην ξεχνάτε ότι η ρητορική τέχνη δεν ήταν να επικρατήσει το δίκαιο, ήταν να επικρατήσει για να επικρατήσει. Μάλλον, μα βέβαια, περιλαμβάνεται αυτό μέσα. Αλλά πολλές φορές οι διαφορές είναι δυσδιάκριτες, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, για να πούμε το ποιος κέρδισε. Αν πάμε όμως σε αυτό το ερώτημα, θα σας πάω σε αυτό που είπα. Ο οπαδός έχει αποφασίσει. Δεν έχει νόημα. Θα κάνει προβολή του εαυτού του και θα πει αυτός τους κατατρόπωσε όλους. Ό,τι και να έλεγε. Ορθολογικό ή μη. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχουν σημεία στα οποία κάποιος μπορεί να εστιάσει και να κάνουμε και μία παραδοχή προσδιορισμού ευθύνης, το disclaimer το λεγόμενο, ότι αυτός που κερδίζει το debate δεν κερδίζει αναγκαστικά και τις εκλογές. Απλώς μπορεί να έχει δημιουργήσει μία καλή προθήκη ή να μειώσει τη διαφορά. Ωραία. Ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, προσερχόμενοι κάποιος στο debate δεν είναι να νικήσει, είναι να πάρει κέρδη. Έχει σημασία λοιπόν και η αφετηρία. Σημασία και η στόχευση. Να δούμε μερικά στιγμιότυπα και να τα σχολιάσετε στη συνέχεια, όπως κάναμε και στο αμερικάνικο debate. Ακριβώς με αυτό το ίδιο φορμάτ το κάναμε μαζί. Ας το κάνουμε και εδώ. Ευχαριστώ. Ας δούμε καταρχήν τι είπαν Δούκας και Ανδρουλάκης για τον Ερντογάν. Μάλλον πώς δεν είπε Ερντογάν ο Ανδρουλάκης στο Δούκα, αλλά ο Δούκας θεώρησε ότι τον είπε Ερντογάν. Για να δούμε. Θες για να δικαιολογήσεις τα δύο καρπούζια σε μια μασχάλια. Πότε για τον Βίλι Μπραντ. Πότε για τον Μιτεράν. Πότε για τον Σιράκ. Πότε για τον Ερντογάν. Μπορεί και στην Ελλάδα ένας δήμαρχος να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Δεν είναι δά και τόσο κακό και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και εσύ, Νίκο, όταν και ο Καμίνης ήταν δήμαρχος και υποψήφιος πρόεδρος, δεν έβαλες ποτέ θέμα. Δεν είσαι Μιτεράν και ευτυχώς για όλους εμάς δεν είσαι ούτε Ερντογάν. Δεν ταυτίζουμε ποτέ με ανθρώπους από τη γείτονα χώρα και από καθεστώτα. Νομίζω ότι αυτό που έκανε σήμερα είναι απρέπεια. Ποιο είναι το σχόλιο σου? Για όσους ίσως δεν το ξέρουν, είναι ότι επικαλείται ο κύριος Δούκας το παράδειγμα δημάρχων που έγιναν πρόεδροι. Δηλαδή και ο Ερντογάν ήταν πρωθυπουργοί, ναι, πρόεδροι στην αρχή και μετά πρωθυπουργοί. Και ο Σιράκ ήταν, και ο Σιράκ ήταν πρώτα πρωθυπουργός, μετά έγινε δήμαρχος, και ο Βίλι Μπραντ ήταν δήμαρχος και προφανώς ο Ερντογάν. Λοιπόν, 1988, στο περιθώριο των debates μεταξύ του Μπους και του δικού μας του Δουκάκη, γίνεται το debate των αντιπροέδρων. Mm-hmm. Είναι ο Μπρέτσεν από την πλευρά του Δουκάκη και ο Νταν Κουέιλ από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών. Ο Νταν Κουέιλ μιλάει και συγκρίνει την εμπειρία του με αυτή του Κένεντι. Και του λέει σε μια απάντηση που έχει μείνει στα πολιτικά χρονικά, «Senator, you are not Jack Kennedy». Δηλαδή, γερουσιαστή, δεν είστε ο Τζακ Κέννεντι. Άρα το χρησιμοποίησε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ανδρουλάκης γνώριζε αυτή τη φράση, η οποία είναι μότο στα αγγλικά πολιτικά χρονικά. Γιατί φαντάζομαι ότι μαθαίνουν και φράσεις, ναι, για τη χρησιμοποίηση. Πιθανόν. Αλλά ήταν πολύ, πολύ συγκεκριμένο. Δεν είσαι ο Μιτεράν. Δηλαδή, τον απαξίωσε. Ήταν μια απαξιωτική φράση. Γερουλάνος και Ανδρουλάκης μιλούν για την οικονομία. Εκεί, αν μου επιτρέπετε, έγινε το Βατερλό. Οι περισσότεροι δεν καταλάβαιναν καν τις ερωτήσεις και απαντούσαν άλλα αντάλλων. Αλλά πάμε να δούμε το συγκεκριμένο. Το δανειολόγιο είναι ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά διασφαλίζει τη διαφάνεια των δανείων. Απαιτεί από τις τράπεζες να έχουν πλήρη ιστορικό του τι έχει συμβεί στα δάνεια μέχρι σήμερα. Τι είναι κεφάλαιο, τι είναι τόκοι περιμέρειας, τι είναι τόκοι κανονικοί. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο το ΠΑΣΟΚ θα το υιοθετούσε και αν ναι, γιατί δεν το πρότεινε πριν νωρίτερα.
Καταρχάς, αγαπητέ μου Παύλο, το μέτρο αυτό είναι ήδη στο πρόγραμμά μας. Το διάβασα το μέτρο αυτό που προτείνεις, το δανειολόγιο. Το μέτρο αυτό είναι ήδη στο πρόγραμμά μας, όπου γράφουμε το εξής. Και είναι ήδη αναρτημένο και το έχουμε δώσει και στη δημοσιότητα από τις εθνικές εκπομπές. Πρέπει να πω πριν πεις το σχόλιο σου ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι υπήρχε ένα consensus που λένε και οι Αγγλοσάξονες, δηλαδή μια συνένεση στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχουμε υποφέρει σαν χώρα δεκαετία από αυτό το πράγμα, συνεχίζουν να το λένε. Πες μου το σχόλιο σου για αυτό που είδαμε όμως. Δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, δεν υπάρχουν τέλειοι πολιτικοί, οπότε ο καθένας εστιάζει στο σημείο που θεωρεί ότι έχει κάτι να πει παραπάνω και ταυτόχρονα στο σημείο που μπορεί να αποδομήσει τον αντίπαλό του. Αυτό έγινε και από τους δύο στην πραγματικότητα, σε αυτή την αμφιμαχία για αυτά τα δύο λεπτά. Πάμε να δούμε το επόμενο. Διαμαντοπούλου και Δούκας μιλούν για τις πολιτικές που εφαρμόζει ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι οποίες κατά την κυρία Διαμαντοπούλου δεν ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ. Για τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας? Δεν είπα ποτέ ότι η συνεργασία ήταν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ και είναι βαθιά προσβλητικό αυτό. Ήμουν ΠΑΣΟΚ πάντα, ΠΑΣΟΚ μια ζωή. Εδώ. Δεν υπάρχουν κάρτες εισόδου στο ένα ή στο άλλο κόμμα. Οπότε νομίζω και οι δύο προσπαθούν από τη δική τους μεριά, ο ένας να, η κυρία Διαμαντοπούλου, να θέσει με κάποιο εύσχυμο τρόπο εκτός ΠΑΣΟΚ τον κύριο Δούκα. Ιδεολογικές καθαρότητας. Ενώ ο κύριος Δούκας, ναι, μεν λέει: εγώ έχω κάρτα ΠΑΣΟΚ, αλλά συγχρόνως απευθύνεται και στους ανθρώπους που δεν έχουν κάρτα ΠΑΣΟΚ και μπορούν κάλλιστα να τον ψηφίσουν. Φίλοι, πάμε να δούμε και το επόμενο, όπου άπαντες επιτίθενται στη Διαμαντοπούλου επειδή έλειπε από το ΠΑΣΟΚ. Είναι τρεις εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε τη δυνατότητα και πόσες ευρωεκλογές να δώσουμε σημαντικές μάχες. Εμείς τις δίναμε. Μάλιστα. Πού ήσουν? Είπα όχι στην κομματική ζωή. Ευχαριστούμε πολύ. Για ένα διάστημα. Υπάρχει ζωή και έξω από το κόμμα, αλλά πολύ, μέσα στην παράταξη. Άννα, έχεις δημιουργήσει τότε την ώρα αποφάσεων με τον Ραγκούς και τον Φλωρίδη που ήταν κόμμα πολιτική κίνηση. Είπε ότι κακώς βάλεται ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση των υποκλοπών. Έχω αναφερθεί στο ότι είναι απαράδεκτο να παρακολουθείτε με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Δεν έχω ακούσει καμία τοποθέτησή σας η οποία να είναι απέναντι σε αυτή τη λογική του επιτελικού κράτους του Μαξίμου, το οποίο γέννησε τις υποκλοπές, το οποίο συνδέεται με τη συγκάλυψη πολλών θεμάτων. Όχι μόνο δεν με παρακολουθείτε, αλλά διαστρεβλώνετε συνειδητά και τις θέσεις μου με συνεχείς επιθέσεις εναντίον μου. Έχασε ή κέρδισε από την πυρομαδόν επίθεση που δέχτηκε? Έχασε. Έχασε. Δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Έπρεπε να ανεβάσει εκείνη τον τόνο και να κάνει την κρίση, γιατί ήταν μια αναμενόμενη ευκαιρία, όπως λέμε στα εύκολα τηλεοπτικά debate. Να πω ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η επιθετικότητα αυτή, καθώς ακολούθησε το πρώτο μέρος, όπου οριακά, σε ένα άνευρο κατά τα άλλα debate, η κυρία Διαμαντοπούλου οριακά κέρδιζε τις εντυπώσεις μέχρι το πρώτο μέρος. Άρα, οι άνθρωποι είναι πολιτικά ζώα προφανώς, αντιλήφθηκαν και αυτό που ήταν στο πρόγραμμα έγινε ομαδικά. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και το τελευταίο απόσπασμα. Η κυρία Γιαννακοπούλου μιλάει στον Νίκο Ανδρουλάκη για το αν τελικά είναι ο μόνος που υπερασπίζεται το ΠΑΣΟΚ. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς είπε ο κύριος Ανδρουλάκης πιο πριν για την ανάγκη να υπερασπιστεί το ΠΑΣΟΚ. Να υπερασπιστεί το ΠΑΣΟΚ απέναντι σε ποιους? Από τους υποψήφιους προέδρους του? Θεωρείτε ότι υποψήφιοι πρόεδροι εδώ πέρα, στελέχη με τεράστια εμπειρία, δεν υπερασπιζόμαστε το ΠΑΣΟΚ? Γιατί εγώ προσωπικά δεν αισθάνομαι καθόλου έτσι. Εκτός αν έχετε αυτοανακηρυχτεί από μόνο σας για κάποιο λόγο, αυτοκλήτως, ότι είστε ο υπερασπιστής του ΠΑΣΟΚ. Εδώ. Νομίζω ότι ήταν στο πρώτο μέρος η πρώτη τροχιοδεικτική βολή το τι θα ακολουθούσε, γιατί αυτό ξεπέρασε αυτό που θα ήθελε και ο τηλεθεατής. Έβλεπε δηλαδή μια μονοδιάστατη επιθετική προσέγγιση της κυρίας Γιαννακοπούλου προς τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος στο 90% του χρόνου το διαχειρίστηκε σωστά, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, και το ισοζύγιο νομίζω ήταν τελικά υπέρ του και όχι εις βάρος του, όπως θα ήθελε η κυρία Γιαννακοπούλου. Κύριε Συμφωνιέ, έχουμε μπροστά μας σίγουρα ένα debate ακόμα. Κανονικό debate με δύο υποψηφίους στο δεύτερο γύρο του ΠΑΣΟΚ. Όπως έχουν δεσμευτεί. Και πιθανότατα θα δούμε τώρα και δύο debate στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας δεσμεύω από τώρα ότι σε όλα τα debate θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά και πάντα τέτοια. Πάμε τώρα σε ένα παλαιότερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έχει χάσει καθόλου την ενεργό πολιτική του δράση, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εκτός συνόρων. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Συνεχίζει και να γράφει και να μιλάει πολιτικά και βεβαίως γνωρίζει και το ΠΑΣΟΚ
μπορεί και καλύτερα από κάποιους από αυτούς τους κυρίους που είδαμε. Ο κύριος Γιώργος Σακελίων είναι αναισθησιολόγος, γιατρός, βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Γεια σας, κύριε Σακελίων, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Ζαχαρέ, μια χαρά. Ελπίζω να μην σας στερώ από κάποιους ασθενείς, ελπίζω να είστε στο σπίτι σας. Όχι, και μάλιστα είμαι και στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, οπότε... Έπρεπε να το ξέρω νωρίτερα να έχετε έρθει στο στούντιο. Θέλω το σχόλιο σας και τη γνώμη σας για όσα είδαμε χτες. Και για να σας τσιγκλίσω περισσότερο, θα σας κάνω μια ερώτηση που έκανα και στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Αυτό που είδαμε χτες είναι κάτι φρέσκο, είναι κάτι που μπορεί να κινητοποιήσει τον κόσμο να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, ή είναι μία από τα ίδια και απευθύνονται στο θυμικό των ψηφοφόρων που κάποιοι από αυτούς λένε ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια? Νομίζω ότι έχει κάτι να δώσει και να προσελκύσει περισσότερους ανθρώπους στο ΠΑΣΟΚ και στη διαδικασία της 6ης Οκτωβρίου. Είδαμε για πρώτη φορά έναν σοβαρό, υπεύθυνο, πολιτισμένο, πολιτικό διάλογο μεταξύ ανθρώπων που διεκδικούν την ηγεσία ενός κόμματος. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Δεν άκουσα τη συζήτηση με τον κύριο Συμφωνιό νωρίτερα όλοι, αλλά στα συνήθη debate ο αντίπαλος είναι αντίπαλος συνολικά. Δεν μας ενδιαφέρει να τον προσελκύσουμε σε κάτι. Δεν μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα, όταν αντιπαρατίθονται στα debates οι αρχηγοί των κομμάτων προεκλογικά. Εδώ έχουμε 6 ανθρώπους που διεκδικούν την ηγεσία του κόμματος στο οποίο συμμετέχουν και λειτουργούν και θέλουν τους άλλους 5, ναι με να τους νικήσουν και στη συζήτηση και κυρίως στην εκλογική διαδικασία, αλλά να τους κρατήσουν κοντά τους και δίπλα τους στις επόμενες μέρες. Είναι ένα πολύ διαφορετικό στοιχείο και νομίζω ότι αυτό φάνηκε στην κουβέντα που είχε τις οξυμένες στιγμές και τις ισχυρές στιγμές, αλλά κυρίως διακατέχεται από μια διαδικασία έτσι πολιτισμού, ηρεμίας, σοβαρότητας και, ας πω τον όρο τον παλιό τον πασοκικό, συντροφικότητας. Ωραία. Και δεν θα έπρεπε... Λοιπόν, είναι ένα στοιχείο που δίνει προσέλκυση προς το ΠΑΣΟΚ, έτσι, μια διάσταση να προσελκύσει περισσότερο τους πολίτες να στηρίξουν την εκλογική διαδικασία και να συμμετέχουν σε αυτή. Δεν θα έπρεπε μετά από τόσα δύσκολα, πέτρινα χρόνια, για να χρησιμοποιήσω κλασικό δημοσιογραφικό κλισέ για το ΠΑΣΟΚ, να δούμε μια καινούργια αίσθηση των πραγμάτων, να δούμε ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν την εποχή τους, να δούμε συζητήσεις για τα φλέγοντα θέματα. Για παράδειγμα, οι πολίτες υποθέτω ότι περισσότερο από το να ακούσουν ομολογίες για το ότι θα ξαναφτιάξουμε το ΕΣΥ του γεννηματά, θέλουν να μάθουν τι θα κάνει ένας ιονή πρωθυπουργός για τα βασικά τους προβλήματα. Για το μεταναστευτικό, για τη διαχείριση των ροών, για την ευνομία. Δεν ακούσαμε τίποτα για όλα αυτά. Δεν ακούσαμε τίποτα για την τεχνητή νοημοσύνη. Μήπως όλο αυτό ήταν παλιό? Νομίζω ότι ακούσαμε. Και ίσως είσαστε λίγο αφοριστικός στο ότι δεν ακούσαμε καθόλου. Και να πω ότι, εντάξει, έχει φανεί και στις τοποθετήσεις μου, υποστηρίζω την υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου. Δεν κρύβω την τοποθέτησή. Και δεν έχετε λόγο να κρυφτείτε. Θεωρώ λοιπόν ότι, ναι, θεωρώ ότι η Άννα στη χθεσινή συζήτηση, στα πλαίσια στα οποία διεξήχθηκε, και λέω πάντα με τη δυνατότητα, τη δυσκολία της αντιπαράθεσης που υπάρχει μεταξύ ανθρώπων που βρίσκονται στο ίδιο κόμμα, και προγραμματικό λόγο τοποθέτηση και για την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάγκη της χρήσης της σε θέματα όπως η γεωργία ή η φυσική προστασία και η πολιτική προστασία, τα ανέφερε συγκεκριμένα αυτά χθες στη συζήτηση, αλλά και κομμάτια που αφορούν και το μεταναστευτικό και την διαχείριση της οικονομίας μίλησε. Μίλησαν και οι άλλοι υποψήφοι, έτσι. Απλώς θεωρώ ότι το κομμάτι αυτό και ειδικά οι τοποθετήσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου ήταν αυτό το καινούριο. Και το καινούριο δεν έρχεται πάντα από καινούργια πρόσωπα ή από νεανικά πρόσωπα. Όχι απαραίτητα. Το καινούργιο μπορεί να έρθει από την ωριμότητα, τη σοβαρότητα και την διερεύνηση πολιτικών διαδικασιών από έναν ωριμότερο πολιτικό που κάνει μια διαδρομή μέσα στο χώρο του, κάνει μια διαδρομή στην κοινωνία και συνεχώς επικοινωνεί, διαλέγεται με αυτήν και εμπλουτίζει το λεξιλόγιο και κυρίως τις έννοιες και τις απόψεις και τις προτάσεις του. Και νομίζω ότι αυτό υπήρχε στη χθεσινή συζήτηση. Οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους στο στούντιο απευθύνθηκαν στην κυρία Διαμαντοπούλου με ένα ύφος πρώτον απαξιωτικό, γιατί δεν ήταν παρούσα όταν εκείνη ήταν.
Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει και αντίθετα. Θέλω να πω, είναι θελοντική η προσχώρηση στα κόμματα. Δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να ακολουθεί ένα κόμμα σε όλη τη ζωή και να μην κάνει κάτι άλλο, ούτε να είναι μόνο επαγγελματικός τέλεχος. Απ' την άλλη μεριά, προσπάθησαν να την βάλουν στη γωνία, δείχνοντας προς την κατεύθυνση της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι δηλαδή είναι η Άννα Διαμαντοπούλου αυτή η οποία θα πάει το κόμμα στην αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν αυτό ένα στοιχείο στο οποίο απάντησε επαρκώς, δηλαδή κατάφερε να πείσει όσους την έβλεπαν ότι δεν είμαι ο άνθρωπος του Μητσοτάκη, είμαι ο άνθρωπος που θα πάω το Πασόκ μπροστά. Κατά τη γνώμη μου το έκανε, αλλά να πω κάτι άλλο, κύριε Ζαχαρέ. Η κατηγορία αυτή είναι μια κατηγορία που προσπαθεί ουσιαστικά να αποδομήσει την υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου στη μια λογική έτσι επίκλησης ενός μάλλον ψευδεπίγραφου τελικά πατριωτισμού. Είπε πολύ καθαρά, νομίζω, η Διαμαντοπούλου χθες ότι δικαιούται και οφείλει κάποια στιγμή ένα πολιτικό στέλεχος μετά από μια διαδρομή κοντά στα 30 χρόνια μέσα στο ΠΑΣΟΚ, έτσι από νομάρχης, βουλευτής, υπουργός, επίτροπος, κεντρικός στέλεχος όλα αυτά τα χρόνια, έχει το δικαίωμα, αλλά ίσως και την υποχρέωση, να καθίσει λίγο στην άκρη. Δεν έφυγε από την παράταξη η Άννα Διαμαντοπούλου. Έφυγε από την οργανωτική και οργανωμένη πολιτική διαδικασία των οργάνων και της συλλογικότητας και της πολιτικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ. Κοινωνικά, πολιτικά, ενεργή παρέμεινε συνεχώς. Το δίκτυο που έχει δημιουργήσει είναι ένας χώρος στον οποίο συνεχώς διαλέγεται για την πολιτική και πάντα με γνώμονα και κατευθύνει αντίληψη το πώς θα προχωρήσει η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεν θέλω όμως να υπερασπιστώ περισσότερο την Άννα, γιατί νομίζω ότι το έκανε με τον καλύτερο τρόπο χθες. Θεωρώ ότι, όπως είπα πριν, είναι 6 άνθρωποι που διεκδικούν την πολιτική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Ο καθένας προσπάθησε να παρουσιάσει την προσωπικότητά του και να μειώσει στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού τις προσωπικότητες των άλλων. Σαφώς υπάρχουν νικητές και κερδισμένοι από τη χθεσινή συζήτηση, αλλά τελικά αυτό που πρέπει να δούμε είναι αυτό που είπατε πριν. Ο Ιωνή Πρωθυπουργός, ποιος από τους 6 αυτούς, όπως τους είδαμε χθες, όπως τους ακούσαμε χθες, όπως τους είδαμε να συζητούν και να αντιπαρατίθονται, μας εμπνέει την εμπιστοσύνη ότι θα μπορούσε στα χέρια του να πάρει το τιμόνι της χώρας. Έχει μια εικόνα, έχει ένα σχέδιο, έχει συγκεκριμένες προτάσεις και θα μπορούσε και μπορεί να είναι η εναλλακτική διακυβερνητική πρόταση και η εναλλακτική πρόταση εξουσίας για τον τόπο. Είναι περιττό να σας ρωτήσω ποιος το έχει. Στηρίζετε την Άννα Διαμαντοπούλου. Έχω όμως να σας κάνω μια ακόμα ερώτηση. Tricky question που λένε και στα περίχωρα του Λονδίνου. Άκουσα αρκετές φορές και μάλλον μου εντυπώθηκε, χωρίς να έχει σημασία ποιος το είπε, ότι υπάρχει η εντύπωση πως για το χάλι των ελληνικών σιδηροδρόμων και το τραγικό περιστατικό στα Τέμπη, το οποίο σε κάθε περίπτωση συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη, διότι δεν φαίνεται να διορθώθηκε τίποτα έκτοτε, φταίει η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ και όχι ένα βαθύ κράτος που είναι ανίκανο να διαχειριστεί τα πράγματα. Μήπως μαζί με τις επικλήσεις που έγιναν στο όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου σε αντιδιαστολή με την περίοδο Σιμίτη, επέλεξε Παπανδρέου ο κύριος Κατρίνης. Μήπως όλο αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι πάνε να χτίσουν πάνω σε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο μπορεί και να βγάλει ως σύνθημα στις επόμενες εκλογές το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο? Νομίζω ότι χθες γίνανε ορατές 2 βασικές προσεγγίσεις για το ΠΑΣΟΚ και για την ιδεολογική του και πολιτική του αναφορά. Ο Χάρης Οδούκας πρωτίστως, αλλά και σε δεύτερο τόνο και ρόλο και ο Μιχάλης Κατρίνης, μίλησαν πολύ για αυτό το παλιό ΠΑΣΟΚ που είπατε και πριν. Επιλεκτικά και συγκεκριμένα μίλησε ο Μιχάλης ο Κατρίνης και είπε Ανδρέας Παπανδρέου και όχι Κώστα Σιμίτη. Ακριβώς. Εγώ θα έλεγα όμως ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου 81, 89, 93, 96. Ήταν ο Κώστας Σιμίτης 96-2004, ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου 2009-2012 και είναι ξανά ο αυριανός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και πιστεύω πολύ πιθανά και αυριανός πρωθυπουργός. Κάθε εποχή στην ελληνική πραγματικότητα και στην ελληνική ιστορία, αλλά και στην
παγκόσμια και πανευρωπαϊκή εικόνα στην οποία στέκεται η χώρα, έχει τις δικές της ανάγκες, τις δικές της απαιτήσεις και τα δικά της ερωτήματα, τα οποία καλείται ένα προοδευτικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει. Θεωρώ ότι ιστορικά λοιπόν απήντησε σωστά αυτές τις περιόδους με τον τρόπο που έκανε. Σαφώς σήμερα, η επαναφορά της πολιτικής των κρατικοποιήσεων, το όχι στα ιδιωτικά χέρια, στην αποκομιδή και στη διαχείριση, για παράδειγμα, των σκουπιδιών στο Δήμο της Αθήνας, το κρατικοποιήσεις παντού, όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια, όχι μη κρατικά πανεπιστήμια, όχι, και η επαναφορά ενός λεξιλογίου και συνθηματολογίας των 80, δεν έχουν θέση στη σημερινή πραγματικότητα, δεν είναι φρέσκες απόψεις, δεν μπορούν να πάνε τη χώρα μπροστά, δεν θα σώσουν τον ΟΣΕ από τα προβλήματά του. Τον ΟΣΕ δεν τον βούλιαξε ή δεν τον έκανε ένα επικίνδυνο μέσω η ιδιωτικοποίηση. Τον έκανε η αδυναμία του βαθέως κράτους να κάνει αυτό το στοιχειώδες που πρέπει. Όχι να δουλεύει τα τρένα, αλλά να μπορεί να εποπτεύει τη λειτουργία των υπηρεσιών, την λειτουργία των συγκοινωνιών, να είναι τελικά αυτό που είχε εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν μπόρεσε ποτέ να το κάνει. Να είναι ένα επιτελικό κράτος ελέγχου. Εκεί ήταν η αποτυχία και αυτή είναι η ανάγκη μιας απάντησης. Η Νέα Δημοκρατία απέτυχε, η Νέα Δημοκρατία ξεφουσκώνει, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί πια να ολοκληρώσει ούτε καν αυτά που έχει υποσχεθεί. Πρέπει λοιπόν η χώρα να αποκτήσει μια άλλη πρόταση εξουσίας, σύγχρονη, σημερινή, συγκεκριμένη και να πάμε μπροστά. Ο Γιώργος Σακελίων, γιατρός, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Αν είστε και άλλες μέρες στην Αθήνα, θα τα ξαναπούμε και θα τα πούμε και στο στούντιο. Ελπίζω να είστε καλά, κύριε Σακελίων. Έρχομαι στο στούντιο με τον κύριο Γιώργο. Χαρά, κύριε Ζαχαρή. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Νικητιάδη. Καλησπέρα. Θέλετε να μας πείτε ποιον στηρίζετε για να είμαστε ξεκάθαροι? Όχι, ξεκάθαρα εγώ δεν έχω στηρίξει κανένα πρόσωπο και δεν πρόκειται να ποιος το κάνω. Ποιος σας άρεσε χτες? Όλοι μου αρέσαν, ο καθένας από τη δική του. Όλοι. Και έξι σας αρέσαν. Ο καθένας από τη δική του την πλευρά νομίζω ότι έκανε την σωστή προετοιμασία, όπως ο ίδιος είχε εκτιμήσει, και ο καθένας έθεσε τα ζητήματα που ήθελε να πάμε θέσει. Να δούμε λοιπόν κάτι. Καταρχήν, θα ξεκινήσω με τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Ακούσαμε διαφορετικές απόψεις. Και αυτό είναι παράδοξο, γιατί δεν μιλάμε ούτε για ιδεολογήματα, ούτε για μια άποψη που αφορά, ξέρω, ένα συγκεκριμένο θέμα της καθημερινότητας. Μιλάμε για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Δεν είναι μια σαφής, σταθερή, πάντοτε ίδια πολιτική, η εξωτερική πολιτική και η άποψη του ΠΑΣΟΚ για αυτήν? Βεβαίως και είναι. Και ποιος από τους έξι είχε δίκιο? Μπορείς να ακούς και διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Είναι βέβαιο ότι το ΠΑΣΟΚ χθες δια του κυρίου Μάντζου, του αρμοδίου, το μεάρχη εξωτερικών, διαφοροποιήθηκε τελείως από τη στάση που κράτησε ο κύριος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν. Δεν μιλάω γι' αυτό, για την Κάσο θα μιλήσουμε τώρα. Μπορούμε και για την Κάσο να μιλήσουμε. Και για την Κάσο. Και για την Κάσο έχει τοποθετηθεί και έχουμε και εκεί τις επιφυλάξεις μας. Εμένα είναι η περιοχή μου. Η Κάσος είναι η περιφέρειά μου. Νομίζω ότι υπήρχαν και διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης. Νομίζω ότι υπήρξε μια πολύ χαλαρή αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά το θέμα της Κάσου, που στο τέλος κάνει τους απέναντι γείτονες να ξεθαρεύουν ακόμη περισσότερο και να πηγαίνει ο κύριος Ερντογάν μέσα στον ΟΗΕ και να διατυμπανίζει ότι πρέπει να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος ως ανεξάρτητο κράτος. Αυτό που ερωτήθηκε δεν απάντησε ο κύριος Δούκας. Έχουμε απάντηση. Σε ποιο θέμα? Για τα 12 μίλια. Νομίζω ότι στην επαναφορά του λόγου του ήρθε και είπε ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Θα το κάνουμε όταν είναι η σταθερή μας θέση. Όταν κρυθεί σκόπιμο κυβερνούσαμε, παρακολουθούσαμε τα γεγονότα, δεν είχαμε κρίνει. Μέχρι στιγμής καμία κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε αυτό το μέτρο. Όμως από την άλλη, σε καμία περίπτωση δεν απεμπολούμε το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα και νομίζω και κάθε Έλληνας. Ναι, μα δεν έχουμε διαφοροποίηση σε αυτό το πράγμα. Ωραία. Θέλω όμως, κύριε Ζαχαρή, επειδή. Ελάτε. Όταν πηγαίνει σε ένα debate, όπως σας έλεγε προηγουμένως ο κ. Σοφωνιός, σαφέστατα είσαι και προετοιμασμένος. Και εγώ ερχόμενος εδώ και επειδή δεν έχω τοποθετηθεί ακόμη δημοσίως, να πω ότι αισθάνομαι πραγματικά υπερήφανος που είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ, γιατί νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ χθες ανέβασε τον πήχη του πολιτικού πολιτισμού της χώρας μας πάρα πολύ. Επειδή ήταν πάρα πολύ χαμηλά.
Είναι χαμηλά ο δείκτης. Εμείς κάναμε το πρώτο βήμα να τον ανεβάσουμε όταν εκλέξαμε για πρώτη φορά εμείς αρχηγό από τη βάση και ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εύχομαι τώρα και στα debate... Ο ΣΥΡΙΖΑ πότε το έκανε αυτό? Με τον κύριο Τσίπρα. Ήταν μόνος υποψήφιος. Δεν έχει σημασία. Μπορούσε να βάλει. Τώρα. Μπορούσε να ρίξει λευκό, μπορούσε να διαφοροποιηθεί, μπορούσε να μην υπάρχει προσέλευση. Μην ξεχνάτε και ο κύριο Παπανδρέου, έτσι, ο οποίο είχε πάει ένα εκατομμύριο κόσμο. Το έλεγα αμέσως μετά. Ήταν μια μεγάλη νίκη να πάει ένα εκατομμύριο κόσμο να ψηφίσει. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι ελπίζω και πιστεύω, το πιστεύω αυτό. Νομίζω δηλαδή ότι κάποια στιγμή 600.000 άνθρωποι βλέπαν αυτό το debate. Πώς ότι... θα πάνε να ψηφίσουν από αυτούς? Νομίζω, εγώ εκτιμώ ότι θα πάνε πάνω από 350.000. Αυτό. Πόσο? Πάνω από 350.000. Αυτό εκτιμώ. Θα πάνε πάνω από 350.000. Αυτό εκτιμώ εγώ και τον Ελλάδο. Εννοείται και στις δύο Κυριακές. Όχι, όχι, όχι. Εννοώ την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά θα πάνε 350.000. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μεγάλη επιτυχία θα είναι. Μα δεν είναι. Και την προηγούμενη φορά είχαν πάει 230.000. Άλλαξαν δηλαδή... οι εποχές. Ναι, αλλά κόσμος... τότε ήμασταν, μην ξεχνάτε και σε τι ποσοστά ήμασταν. Τώρα είμαστε διαφορετικά. Τώρα είστε πιο πάνω. Και υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Λέω όμως ότι εκτιμώ πως αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον που επέδειξε ο κόσμος για αυτό το debate δείχνει ότι πραγματικά θέλουν να υπάρχουν τέτοιου είδους διάλογοι και αυτό θα οδηγήσει εκ των πραγμάτων και στις επόμενες εθνικές εκλογές στο να έχουμε debate μεταξύ των αρχηγών. Θα το δούμε. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται. Τα debate είναι debate. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ένα debate τώρα. 6 άνθρωποι δεν είναι debate. Είναι ένα πάνελ. Θα το δούμε. Θα προτιμήσω να διατηρήσω την, πώς να πει κανείς, τη γνώμη μου για όταν θα γίνει debate στο δεύτερο γύρο, που θα είναι 2 και τότε πιστεύω ότι θα είναι πιο ισχυρό το debate και πιο καλές οι απόψεις που θα ακούσουμε. Θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα που μου φάνηκε παράδοξο. Στο θέμα της οικονομίας. Ερωτήθη ο κύριος Δούκας, ο οποίος και σε κάποιες δημοσκοπήσεις είναι και πρώτος, για το πώς θα φορολογήσει τα λεγόμενα. Δεν ξέρω τι εννοούν. Κάνω πάρα πολλά χρόνια οικονομικό ρεπορτάζ. Δεν είχα ακούσει αυτή την ορολογία. Δεν ξέρω ποιος την εμπνεύστηκε και δεν ξέρω πώς θα τα διαχωρίσει. Αλλά πώς θα φορολογήσει, με τι συντελεστεί τα υπερκέρδη. Όχι απλώς δεν απάντησε, αλλά απάντησε σε ένα άλλο ερώτημα. Στο πώς θα φορολογήσει τα κέρδη μερισμάτων. Και θέλω να μου εξηγήσετε, αυτό έγινε από άγνοια του αντικειμένου ή έγινε επειδή δεν θέλει να μας πει κάτι για τη φορολογία των επιχειρήσεων? Ενδεχομένως ο κύριος Δούκας είναι ο καταλληλότερος και θα έπρεπε ο ίδιος να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα και νομίζω ότι είναι θέση του ΠΑΣΟΚ αυτή. Επανέλθει ο κύριος Κουβαράς. Σε μας η θέση μας σταθερά είναι καταρχάς ό,τι αφορά τα μέτρα που ελήφθησαν για το τεκμαρτό εισόδημα. Είμαστε εναντίον παντελώς, δεν το συζητάμε. Η θέση μας είναι ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Ωραία, να ορίσουμε τι είναι τα υπερκέρδη πρώτα απ' όλα. Εντάξει, υπερκέρδος είναι όταν ένα κέρδος υπερβαίνει τα 50-100 εκατομμύρια. Αυτό είναι υπερκέρδος. Όταν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια, τα 20, να υπάρχει μια κλιμάκωση. Υπάρχει δηλαδή απαγόρευση να βγάζει πολλά κέρδη κάποιος? Σε καμία περίπτωση και απέναντίας πρέπει να υπάρχουν πάντοτε. 50%. Υπάρχουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα που βγάζουν πολύ περισσότερο. Ακούστε, εμείς είμαστε σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Πιστεύουμε στην ελεύθερη αγορά και απλώς θέλουμε να υπάρχει ένα ισχυρό παρεμβατικό κράτος το οποίο να μπορεί να φορολογεί όταν πρέπει. Υπερκέρδος σημαίνει ότι οι τράπεζες βγάλανε κάποια δισεκατομμύρια την περασμένη χρονιά. Αυτά είναι υπερκέρδη. Αυτά πρέπει να φορολογηθούν με μεγαλύτερο συντελεστή. Δεν μπορεί πόσο να βγάζεις... Πόσο συντελεστή δηλαδή? Κοιτάξτε, το συντελεστή... Η Σουηδία ξέρετε πόσο συντελεστή έχει? Πόσες φορές έχει χρεοκοπήσει, ξέρετε? Η Σουηδία? Όχι, δεν το ξέρω. Άρα ας μην συζητήσουμε για τη Σουηδία. Πόσο θα φορολογήσετε εσείς? Εμείς, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε μια φορολογία συγκεκριμένη που φτάνει μέχρι το 40% στη χώρα μας. Εκτιμούμε ότι. Όχι, δεν έχουμε. Στα μεγάλα... 40% φορολογούνται μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Οι επιχειρήσεις φορολογούνται. Ναι, γι' αυτό λέω. Για, 22%. Για τα φυσικά πρόσωπα ναι, έχουμε, λέω, μια φορολογία. Μισό λεπτό. Μιλάμε για υπερκέρδη επιχειρήσεων ή για φυσικά πρόσωπα? Όλη η εφορία πρέπει να εφαρμόζεται. Η φορολογία πρέπει να εφαρμόζεται εσείς παντού. Λέω, τα υπερκέρδη τι είναι? Είναι των επιχειρήσεων ή των φυσικών προσώπων? Ακούστε. Επειδή λέτε ότι έχετε ασχοληθεί και με το οικονομικό ρεπορτάζ, η πρώτη και βασική μας θέση είναι ότι θα πρέπει η σχέση άμεσων και έμεσων φόρων να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας
περίπου οι άμεσοι φόροι είναι 30% και οι έμεσοι φόροι 70%. Επειδή εισπράττονται πιο δίκαια και πιο εύκολα. Όχι, δεν είναι απλώς το πιο δίκαιο, επειδή ο έμεσος φόρος πληρώνεται από όλο τον κόσμο και ο δισεκατομμυριούχος πληρώνει με, το ίδιο με τον κύριο Ζαχαρό και το ίδιο με μένα. Ή καθόλου επίσης. Αυτή η σχέση επί Πασόκ κάποια στιγμή ήταν 49-51. Αυτό σημαίνει για μας φορολογική δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει ορθή ίση αντιμετώπιση. Ωραία. Για να των το καταλάβω. Πολιτών. Η θέση του Πασόκ λοιπόν είναι να φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Με τι συντελεστή, ξαναρωτάω. Επαναλαμβάνω και εγώ ότι ο συντελεστής. 30, 80, 90, τι. Επαναλαμβάνω και εγώ ότι ο συντελεστής καθορίζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία όποτε υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να ξεκαθαρίσεις ποιος θα είναι ο συντελεστής. Εμείς έχουμε σε εξέλιξη το οικονομικό πρόγραμμα και εγώ λέω ότι όλος αυτός ο διάλογος που γίνεται, και το έχω πει νομίζω και σε εσάς, σε κάθε περίπτωση στο κανάλι σας, όλος αυτός ο διάλογος που γίνεται, όλη αυτή η προεκλογική εκστρατεία μεταξύ των υποψηφίων μας, έχει οδηγήσει στο να συγκεντρωθεί ένας μεγάλος πλούτος ιδεών, θέσεων, προτάσεων και σε ό,τι λοιπόν σχετίζεται με το που θα πρέπει να φτάσει ο συντελεστής κέρδους στα υπερκέρδη, στα μεγάλα κέρδη, να είσαστε σίγουρος ότι πολύ σύντομα, αμέσως μετά από την εκλογή του νέου Πρόεδρου, που θα διαμορφώσουμε την συγκεκριμένη πολιτική πρόταση, γιατί ένα πράγμα στο οποίο πάσχαμε, κύριε Ζαχάρη, εμείς, εγώ το πιστεύω αυτό, είναι ότι δεν είχαμε πείσει τον κόσμο ότι έχουμε εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και δεν τον είχαμε πείσει. Πιστεύω βαθύτατα ότι τώρα θα κατέβουμε με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που θα περιλαμβάνει απάντηση και στο ερώτημά σας. Όπως και στα 12. Μέχρι που θα φτάσουμε. Έχω και ένα τελευταίο ερώτημα. Το τελευταίο κομμάτι που ήταν και το πιο ενδιαφέρον, τηλεοπτικά, με τηλεοπτικούς όρους πιο ενδιαφέρον, εμπεριείχε όχι απλώς συντροφικά μαχαιρώματα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και αρκετά βαριές κατηγορίες μεταξύ των υποψηφίων. Κάποιοι καταφέρθηκαν έναντι άλλων. Και αναρωτιέμαι, μετά από τέτοιου τύπου δημόσιες τοποθετήσεις, πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να συνυπάρξουν στη συνέχεια? Σαφέστατα. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτές οι προσωπικές αντιπαραθέσεις μπορεί να οδηγήσουν και σε μια διάσταση μόνιμη που θα οδηγήσει κάποιον από αυτούς εκτός του κομματικού χώρου. Εγώ πιστεύω αντιθέτως ότι καλώς ο καθένας τοποθετήθηκε, καλώς έκανε ο καθένας τις επιθέσεις που θεωρούσε σκόπιμο ότι έπρεπε να κάνει. Κάνετε. Είναι θέμα και του χαρακτήρα και του αυτό στυλ. Γι' αυτό ρωτάω εσάς. Με ένα διαφορετικό στυλ, με βελούδινο τρόπο, θα έλεγα κάτι το ίδιο κοφτερό, αλλά πιο, πολύ πιο ευγενικό ενδεχομένως. Εξαρτάται από τον τρόπο που ο κάθε άνθρωπος εκφράζει. Ήταν απρεπής ο κύριος Ανδρουλάκης που καταφέρθηκε κατά του κυρίου Δούκα? Κοιτάξτε, αυτό το είπε ο κύριος Δούκας. Αυτό το είπε ο κύριος Δούκας. Νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός ήταν αρκετά επιθετικός και νομίζω ότι ο κύριος Δούκας ορθώς θεωρήθηκε προσβεβλημένος και το είπε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ήταν πολύ επιθετικός ο χαρακτηρισμός. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ να τα ξαναπούμε και μετά το επόμενο debate, το debate δηλαδή των δύο που θα κερδίσουν. Το λέω εγώ, αλλά δεν θα το κάνετε. Θέλετε να μου πείτε την πρόβλεψή σας, ποιοι θα είναι? Α, δεν μπορώ να το προβλέψω. Και λέτε κι εσείς ότι παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις και εγώ τις παρακολουθώ. Παρακολουθώ τα στοιχηματικά. Βλέπω τον κόσμο κάτω, βλέπω διαφοροποιήσεις, βλέπω να αλλάζουν απόψεις. Γι' αυτό σου λέω ένας πολύ μεγάλος πλούτος αυτός πολιτικής που παράγεται. Πάμε να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε να δούμε και άλλο ένα στέλεχος. Σας είπα ότι σήμερα η εκπομπή θα ασχοληθεί με το debate. Γιατί υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, όσων ασχολούνται με την πολιτική. Το είδα από τα social media την ώρα που συνέβαινε το debate. Το είδα από την αρθρογραφία σήμερα στα websites και φυσικά στις εφημερίδες που έτσι κι αλλιώς τέτοια θα γράφαν. Έχω την αίσθηση ότι αυτό ήταν το θέμα της ημέρας για τους περισσότερους από εμάς. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τον Γιώργο Πεταλωτή. Είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Έχει υπάρξει υπουργός. Και μάλιστα εξαιρετικά επιτυχημένος στη θέση και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κύριε Πεταλωτή, γεια σας. Όχι, δεν τον ακούω καθόλου τον κύριο Πεταλωτή και αυτό είναι κρίμα τώρα. Για να κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν ξέρω να ακούω. Τώρα σας ακούω καμπάνα.
Είστε καλά καταρχήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια που είπατε. Κύριε Πεταλωτή, μου λέω καλά λόγια μόνο όταν πρέπει. Συνήθως λέω κακά λόγια για τους ανθρώπους. Θέλω να σας ρωτήσω με την ιδιότητα που έχετε, γιατί υπήρξατε όντως ένας καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος και αυτό είναι πανθομολογούμενο από τους ανθρώπους που κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ. Βλέποντας το debate, ήταν προετοιμασμένοι, γιατί είδα πάρα πολλές φορές να μην απαντούν στην ουσία της ερώτησης και δεν καταλαβαίνω αν αυτό ήταν υπεκφυγή ή αδυναμία κατανόησης. Τι από τα δύο ήταν, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, επειδή όντως ήμουν κυβερνητικός, γνωρίζω τα πρόσωπα ένα πρόσωπο. Έχω πραγματικά πολύ θετική. Δεν ακούμε καλά τον κύριο Πεταλωτή και δεν πρέπει. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, να φτιάξουμε τον ήχο και να επιστρέψουμε με τον Γιώργο Πεταλωτή για να ακούσουμε αυτά που λέει. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ. Σύνδεση με τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή. Τώρα τον ακούμε καμπάνα. Γεια σας ξανά, κύριε Πεταλωτή. Ελπίζω πως ακουγόμαστε τώρα. Ναι, νομίζω σας ακούω καλύτερα. Πάμε λοιπόν ξανά με την ερώτηση. Για ποιο λόγο δεν απαντούσαν οι άνθρωποι στις ερωτήσεις? Δεν καταλάβαιναν τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ήταν περίπλοκες ή δεν θέλαν να απαντήσουν? Τι συνέβη? Εντάξει, σε γενικές απαντήθηκε αρκετά ότι ερωτήσεις καλές, έξυπνες και υπήρχε και ένα φορμάτ το οποίο κατά την άποψή μου είναι καινοτόμο και μια κατεύθυνση, όχι ότι είναι το ιδανικό, αλλά δίνει μια κατεύθυνση στο πώς μπορεί ένα debate το οποίο να είναι πιο ζωντανό από τα προηγούμενα ρομποτικά που έχουμε τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, όχι, πάλι δεν είναι, είναι αδύνατο να συνεννοηθούμε. Ούτε εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέτε, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή τη σύνδεση. Σας υπόσχομαι ότι στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε κάνει ξανά σύνδεση για να μου πείτε την άποψή σας. Ζητώ χίλια συγγνώμη, αλλά δεν καταλαβαίνουν ούτε οι τηλεθεατές, ούτε εγώ. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, κύριε Πεταλωτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αλλάξουμε θέμα για το τέλος της εκπομπής, διότι καλό το debate, αλλά στη Μέση Ανατολή τα πράγματα έχουν ξεφύγει εντελώς. Και γι' αυτό το λόγο έχω καλέσει έναν δημοσιογράφο, συνάδελφό μου, που είναι ανταποκριτής στο Λίβανο, στο CGTN, είναι ένα κανάλι όχι ελληνικό. Ο κύριος Βαγγέλης Σύψας είναι ανταποκριτής στη Μέση Ανατολή. Γεια σας, κύριε Σύψα, πώς είστε? Δυναμώστε τον λίγο τον κύριο Σύψα, γιατί δεν τον ακούω. Πείτε μου πού βρίσκεστε, είστε στη Βηρυτό? Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, στη Βηρυτό, στο κέντρο της Βηρυτού. Γιατί εδώ είναι το μόνο ασφαλές μέρος στο οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση που κάνουμε τώρα. Αυτό θα σας ρώταγα, δεν φοβάστε? Γιατί είναι ασφαλές εκεί? Και άμα έρθει κανένας πύραυλος? Γενικότερα η περιοχή εδώ πέρα είναι αρκετά ασφαλές, γιατί δεν είναι η περιοχή την οποία ελέγχει η Χεζμπολάχ. Η περιοχή την οποία ελέγχει η Χεζμπολάχ είναι στο νότιο κομμάτι της Βηρυτού. Οπότε σχετικά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ασφαλές εδώ πέρα, γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Ειδικά με τις τελευταίες επιδρομές από τον Ισραηλινό στρατό, έχουμε δει ότι όχι απλά έχουν βομβαρδίσει περιοχές του νότιου Λιβάνου που έχουμε ξεκινήσει εδώ και τις προηγούμενες μέρες, αλλά ακόμα και σε περιοχές βόρεια από την Πυρηνική, όπως είναι η Βίβλος και άλλα χωριά. Οπότε το ότι είμαστε ασφαλές είναι λίγο σχετικό, αλλά σε σύγκριση με άλλες περιοχές είμαστε καλύτερα. Ωραία. Ειδικά εδώ που είμαστε. Εξηγήστε μου κάτι. Ξέρω πολύ λίγα πράγματα για την ιστορία του Λιβάνου. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι αμέσως μετά την απελευθέρωση της χώρας, η οποία έχει καμιά 53-55 χρόνια που έγινε, αν δεν απατώμε, ήταν μια χώρα που δεν ήταν μουσουλμανική. Συγκατοικούσαν εκεί χριστιανοί, σιίτες και σουνίτες. Τελικά τώρα τι συμβαίνει? Οι σιίτες έχουν πάρει το πάνω χέρι και κάνουν κουμάντο δια της Χεζμπολάχ? Είναι λίγο πολύπλοκα η πολιτική, να το πούμε έτσι, ή τα δημογραφικά λίγο της χώρας του Λιβάνου, γιατί και εμείς ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε το πώς έχει διαχωριστεί η χώρα. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες ελέγχονται αποκλειστικά από τη Χεζμπολάχ. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες ελέγχονται αποκλειστικά από την κυβέρνηση και το στρατό του Λιβάνου. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι σχεδόν αυτόνομες και είναι χριστιανικές. Υπάρχουν βέβαια και περιοχές οι οποίες ελέγχονται μόνο από τα Ηνωμένα Έθνη. Και όλα αυτά είναι ο διαχωρισμός που έγινε μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε πόσο πολύπλοκο είναι το πράγμα, μέσα στην κυβέρνηση του Λιβάνου
Ο Πρωθυπουργός είναι Σίητης. Ο Πρόεδρος είναι Σούνι Μουσουλμάνος. Ποιο μετριοπαθείς? Ο επικεφαλής της Δημοκρατίας του Λιβάνου είναι χριστιανός και ο υπεύθυνος, όχι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ο Πρόεδρος της Βουλής που λέμε, είναι χριστιανός. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε το πόσο πολύπλοκα είναι τα πράγματα στη χώρα εδώ πέρα και ποιος ελέγχει κάποιες περιοχές. Τώρα, αν έρθετε και το δείτε και μόνοι σας, θα λέτε ότι υπάρχει αυτονομία. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει κράτος. Αλλά για κάποιο λόγο υπάρχουν περιοχές οι οποίες ελέγχονται από συγκεκριμένες ομάδες. Άρα, μιλάμε για μια χώρα η οποία μετά τον εμφύλιο. Γιατί θυμίζω ότι υπήρξε εμφύλιος για περίπου 25 χρόνια στο Λίβανο, αν δεν απατώμε. Η κατάσταση εκεί δεν έχει ομαλοποιηθεί ποτέ. Να πω ότι τα πλάνα που βλέπουμε μας τα έχει στείλει ο ίδιος ο κύριος Σύψας. Τα έχετε στείλει προφανώς και στο κρατικό κανάλι της Κίνας, στο οποίο εργάζεστε. Και είναι πλάνα που έχετε τραβήξει μόνος σας. Και αυτή η περίπλοκη κατάσταση, την οποία μου περιγράφετε, αντικατοπτρίζει και τα δημογραφικά της χώρας. Και αν ναι, οι άνθρωποι που δεν είναι με τους Σιίτες, άρα τους πιο πολεμοχαρείς, συγχωρήστε μου τώρα την έκφραση, δεν εννοώ ότι οι άνθρωποι είναι πολεμοχαρείς από μόνοι τους, αλλά η Χεζμπολάχ τέλος πάντων είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Πώς νιώθουν οι υπόλοιποι Λιβανέζοι για τη Χεζμπολάχ? Είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι, όπως αναφέρετε, είναι από τη Δύση τρομοκρατική οργάνωση. Οι ίδιοι εδώ όμως τη θεωρούν μια αντιστασιακή οργάνωση και αντίσταση είναι και επίσημο πολιτικό κόμμα. Ναι, είναι πολιτικό κόμμα, ναι. Αντίσταση κατά τίνος. Είναι και επίσημο πολιτικό κόμμα. Αλλά αυτοί θεωρούν ότι είναι αντίσταση κατά του Ισραήλ. Το οποίο Ισραήλ αυτό, μέχρι πρότινος... Έτσι χαρακτηρίζει τον εαυτό τους. Μέχρι την 7η Οκτωβρίου του 23, δεν θυμάμαι να γίνονται διαρκείς αψιμαχίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Τουναντίον, θα έλεγα ότι είχε ηρεμήσει πάρα πολύ η κατάσταση. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τα πράγματα είχαν ηρεμήσει αρκετά. Βέβαια, υπήρχαν όμως σταδιακά κάποιες επιθέσεις εδώ από το Λίβανο, από την ομάδα Χεζμπολάχ, η οποία ελέγχει το νότιο κομμάτι του Λιβάνου με ρουκέτες προς το βόρειο κομμάτι του Ισραήλ. Γι' αυτό, ναι, αλλά το Ισραήλ δεν απαντούσε συνήθως. Σωστά, σωστά. Και εκεί θέλω να καταλήξω ότι γι' αυτό έχουν εκτοπιστεί κιόλας σχεδόν 500.000 κόσμος από το βόρειο κομμάτι του Ισραήλ σε άλλες περιοχές, γιατί φοβόντουσαν από αυτές τις επιθέσεις που γινόντουσαν αναδιαστήματα από τη Χεζμπολάχ. Πολίτες λοιπόν, οι πολίτες που δεν είναι Σιίτες, οι Σούνοι δηλαδή και οι Χριστιανοί, έχει κι άλλες θρησκείες και άλλες εθνοτικές μειονότητες, αλλά αυτή είναι η βασική σύσταση του Λιβάνου. Πώς αντιμετωπίζουν τη Χεζμπολάχ? Την υποστηρίζουν? Τα συναισθήματα είναι λίγο ανάμεικτα, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν άλλες οργανώσεις, άλλες ομάδες ανθρώπων ή και πολιτικές οργανώσεις, οι οποίες είναι φιλοχεσμπολάχ, να το πούμε έτσι. Mm. Με αυτές τις αψιμαχίες ή με αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή, έχουν βοηθήσει πολύ κόσμο, ο οποίος έμενε και μένει στις περιοχές της Χεζμπολάχ, τους έχουν βοηθήσει, τους έχουν πάρει στα σπίτια τους. Υπάρχουν βέβαια όμως κάποιοι άλλοι, όπως και οι χριστιανικές περιοχές, οι οποίοι θέλουν να είναι αμέτωχες σε όλο αυτό που γίνεται, γιατί δεν θέλουν να λάβουν μέρος σε έναν πόλεμο, το οποίο, όπως αυτοί αποκαλούν, δεν είναι δικός μας, δεν είναι ο πόλεμος του Λιβάνου. Και γι' αυτό υπάρχουν και περιοχές οι οποίες είναι κλειστές σε ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τις περιοχές της Χεζμπολάχ. Είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα εδώ πέρα, αλλά κυρίως οι μουσουλμανικές οργανώσεις, οι μουσουλμάνοι, γενικότερα οι Σιίτες, οι Σούνοι, μπορώ να πω ότι τελευταία με αυτά που έχουν γίνει μετά την 7 Οκτωβρίου έχουν έρθει πιο κοντά και έχουν πιο κοινή έτσι, ιδεολογία στην αντιμετώπιση όταν έχει να κάνει με το Ισραήλ. Ωραία. Όχι ωραία, καθόλου ωραία δηλαδή. Ρωτάω το εξής και θέλω να κλείσουμε με αυτό, γιατί πραγματικά σας βλέπω εκεί και η αλήθεια είναι ότι τρέμει το φιλοκάρδι μου. Θα προσπαθήσω να σας ξαναδώ σε σύνδεση, αλλά θέλω να μάθω πώς νιώθει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Διάβασα πριν μπω στο στούντιο, από το BBC ήταν το ρεπορτάζ, ότι ο επικεφαλής του IDF, δηλαδή του στρατού του Ισραήλ, είναι Defense Forces βέβαια, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο στρατός του Ισραήλ, είπε στους επιτελείς του να προετοιμάζονται για χερσαία επίθεση. Δηλαδή να μπουν στο χώρο του Λιβάνου. Υπάρχουν προετοιμασίες γι' αυτό. Θέλω να πω ότι σε οποιαδήποτε χώρα επίκειται πόλεμος, οι άνθρωποι πηγαίνουν, παίρνουν γάλα, τα νουνού, ξέρω εγώ, κάνουν κάτι. Τι γίνεται στο Λίβανο?
Όπως σωστά αναφέρατε, το IDF, Defense Forces που λέγονται, αλλά είναι ο επίσημος στρατός του Ισραήλ, κάλεσε 10.000 εφέδρους στο νότιο κομμάτι, στο βόρειο κομμάτι του Ισραήλ που συνορεύει με το Λίβανο. Δεν είχε πει επίσημα ότι θέλει να κάνει κάποια χερσαία εισβολή, αλλά ανέφερε συγκεκριμένα ότι δεν είναι εκτός των πλάνων, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και αν το δούμε και λίγο τις τελευταίες μέρες, οι βομβαρδισμοί οι οποίοι γίνονται στο νότιο κομμάτι του Λιβάνου είναι κάτι αντίστοιχο το οποίο έγινε στη Γάζα. Έγιναν οι βομβαρδισμοί και μετά έγινε μια χερσαία εισβολή. Τώρα δεν λέω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά όλες οι ενδείξεις δίνουν προς τα εκεί. Ο κόσμος εδώ είναι τρομοκρατημένος, φοβούνται πάρα πολύ. Έχουν εκτοπιστεί πάνω από 100.000 κόσμο από το νότιο κομμάτι του Λιβάνου στο βόρειο κομμάτι, εδώ στη Βηρητό, στη Βίβλο και ακόμα και στην Τρίπολη, που είναι βόρειο, το βόρειο κομμάτι της χώρας. Πολύ βόρεια, ναι. Αγοράζουν γάλατα, αγοράζουν φαγητά, προσπαθούν να αγοράσουν ό,τι έχουν και οι περισσότεροι από αυτοί οι οποίοι μένουν στις περιοχές αυτές ή έρχονται στο Λίβανο για κάποιες μέρες για να πάρουν νερά, για να πάρουν οτιδήποτε μπορούν να πάρουν, γιατί τα περισσότερα μαγαζιά μπορώ να πω από την πόλη Σίντα ή Τύρος και κάτω, το οποίο είναι 25 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου, και ήμασταν εμείς εκεί τη Δευτέρα, συγγνώμη, του Ισραήλ, και ήμασταν τη Δευτέρα και κάναμε ρεπορτάζ, έχουν πηγή και όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Δεν μπορείς να βρεις τίποτα, ούτε βενζίνη δεν γίνεται να βάλεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μεγάλο εκτοπισμό και ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί. Πολλοί φοβούνται ότι θα καταλήξουν να είναι πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει μεγάλη αίσθηση φόβου ότι θα γίνει ένας πόλεμος, ότι κάτι μεγάλο θα γίνει. Δεν ξέρουν πότε θα γίνει, γι' αυτό προετοιμάζονται μαζικά για πανενδεχόμενα αυτή τη στιγμή. Και η Χεζμπολάχ, και θα κλείσουμε με αυτό γιατί με πιέζει και ο χρόνος πια. Η Χεζμπολάχ μόνη της θα πολεμήσει ή και ο επίσημος στρατός του Λιβάνου θα είναι στο πλάι της? Ο επίσημος στρατός του Λιβάνου το έχει ανακοινώσει από την αρχή ότι δεν θα εμπλακεί. Δεν θα μπει ούτε στη μέση το να τους βοηθήσει ούτε να τους χωρίσει, είπε. Θα είναι απλά αμέτωχοι σε όλο αυτό που γίνεται. Βέβαια έχουν γίνει πολλές ανακοινώσεις όμως από την Χεζμπολάχ, οι οποίοι περιμένουν τέτοια εισβολή. Γιατί λένε ο Νασράλα, ο μεγάλος ηγέτης της Χεζμπολάχ, έχει αναφέρει ότι προετοιμαζόμαστε για χερσαία εισβολή του Ισραήλ από το 2006. Και έχει αναφέρει συγκεκριμένα ότι υπάρχουν και ομάδες από το Ιράκ και από την Ιεμένη, οι οποίες είναι έτοιμες να συνδράμουν στη βοήθεια της Χεζμπολάχ, αν χρειαστεί, σε προκειμένη εισβολή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Ο Βαγγέλης Σύψας, ανταποκριτής του κρατικού καναλιού της Κίνας στο Λίβανο, πραγματικά δεν φαντάζεσαι πόσο σε ευχαριστώ, γιατί μας μεταφέρεις ακριβώς από την καρδιά του προβλήματος κάτι το οποίο ουδέποτε μπορούσαμε εμείς να φανταστούμε ότι συμβαίνει και κυρίως μπορούσαμε να υποθέσουμε ή να εικάσουμε, αλλά όσα μας είπες είναι αποτέλεσμα του ρεπορτάζ σου. Συνέχισε την πολύ καλή δουλειά σου. Από καρδιά σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη, να είσαι καλά. Προσοχή και πήγαινε γρήγορα και προστάτεψε και εσένα και το συνεργείο σου κάπου. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 8 και 4, δηλαδή 8 και 20, συγγνώμη, δηλαδή στο τέλος. Ακολουθεί Τάχης Χατζής, όπως κάθε μέρα με εκλεκτούς καλεσμένους. Εμείς, Θεού θέλοντος, θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο ακριβώς στις 7. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας.